στα ιστορικά στοιχεία και πλεονεκτήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και τουριστικής ανάπτυξης της πόλης, αλλά και σε ζητήματα αυτοδιοίκησης, περιστράφηκε η συζήτηση ανάμεσα στον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ και τον πρώην Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και πρόεδρο του Μουσείου Ολοκαυτώματος Γιάννη Μπουτάρη. Ο κ. Μπουτάρης βρέθηκε στα Γιάννενα με αφορμή την εκδήλωση μνήμης του Ολοκαυτώματος των Εβραίων και μετά την επίσκεψή του το πρωί στο Δημαρχείο, σημείωσε ότι κάθε πόλη πρέπει να γνωρίζει την ιστορία και το παρελθόν της, ώστε να μπορέσει να ορίσει το μέλλον της, μεταφέροντας την εμπειρία της Θεσσαλονίκης στον τομέα της ανάπτυξης του τουρισμού μέσα από την αξιοποίηση της ιστορίας της και της πολυπολιτισμικότητάς της, χαρακτηριστικά που διαθέτει και η πόλη των Ιωαννίνων. Όταν ξεκινήσαμε, δεν είχαμε αρχικό στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού. Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είχε και εξακολουθεί να υπολείπεται σε τουριστικές υπόδομες. Το σκεπτικό ήταν ότι όταν δεν ξέρεις το παρελθόν σου, δεν μπορεί να χτίσει το μέλλον σου. Και ποιο είναι το παρελθόν της Θεσσαλονίκης? 2.500 χρόνια. Πέρα από τους Ρωμαίους και τους Μακεδόνες από πριν, είχαμε τους Βυζαντινούς, είχαμε τους Τούρκους, είχαμε τους Εβραίους. Η Θεσσαλονίκη λεγόταν Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων. Λοιπόν, αυτό τώρα είχε σαν αποτέλεσμα, αυτή η ανάδειξη της ιστορίας της παλιάς, είχε σαν αποτέλεσμα το ενδιαφέρον των Εβραίων και των Τούρκων να δουν τι είναι αυτή η πόλη που δεν την ξέραμε. Δεν την ξέραν τη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Τώρα έχουμε 2 πτήσεις σχεδόν καθημερινά από το Τελαβίβ, έχουμε 2 πτήσεις καθημερινά σχεδόν από την Κωνσταντινούπολη και έχει αυξηθεί πολύ ο τουρισμός. Τώρα, το πώς μπορεί τα Γιάννενα, να εκμεταλλευτεί την ιστορία του, να εκμεταλλευτεί τα προσόντα που, έχουν τα Γιάννενα. Έχει ένα πολύ ωραίο πανεπιστήμιο. Διαβάζω σε εφημερίδες ότι τώρα ξεκινάνε να κάνουν και αυτή την ιστορία με τους, να γίνει Silicon Valley της Ελλάδος. Έτσι διαβάζω σε εφημερίδες. Μακάρι να το πετύχουν. Και από εκεί και πέρα, μην το ξεχνάμε γι' αυτό, τα Γιάννενα έχουν ένα χαρακτηριστικό, η Πυρώτης δηλαδή. Είναι οι κατεξοχήν δωρητές στο ελληνικό κράτος. Να δούμε και εδώ τι θα γίνει. Θα έχουμε και εκεί κάποια έξαρση. Αλλά πιστεύω ότι με τον δήμαρχο που έχετε, δεν τον ήξερα πριν προσωπικά, αλλά είχα ακούσει. Πιστεύω ότι με τον δήμαρχο που έχετε και με τον τρόπο που σκέφτεται και με τον τρόπο που θέλει να προσφέρει, διότι μην ξεχνάμε το ότι το να γίνεις δήμαρχος δεν είναι να αποκτάς άλλο επάγγελμα, είναι προσφορά. Αφήνεις τη ζωή σου, αφήνεις τη δουλειά σου για να κάνεις κάτι το οποίο το πιστεύεις. Το πιστεύω ότι ο ΣΥΣ είναι ακριβώς αυτό το καλούπι. Από την πλευρά του, ο κύριος Ελισάφ ευχαρίστησε τον κύριο Μπουτάρη για τη συνεργασία αλλά και για τη συνολική του προσφορά στη χώρα, την οποία χαρακτήρισε ανυπολόγιστη, καθώς άνοιξε το δρόμο της εξωστρέφειας, μετατρέποντας μια συντηρητική πόλη σε ένα κοσμοπολίτικο κέντρο. Πρώτα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μπουτάρη για την παρουσία του στην πόλη μας, με την ευκαιρία της ημέρας μνήμης χθες το βράδυ στο πνευματικό μας κέντρο. Να τον ευχαριστήσουμε για τη συνολική του προσφορά στην πατρίδα, η οποία είναι ανυπολόγιστη. Γιατί άνοιξε το δρόμο της εξωστρέφειας, μετατρέποντας μια μάλλον συντηρητική πόλη σε ένα κοσμοπολίτικο κέντρο στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό που ήταν, όπως είπε και προηγουμένως ο ίδιος η Θεσσαλονίκη, ήταν μια κοσμοπολίτικη πόλη με πολυπολιτισμική. Με τις αναλογίες που υπάρχουν, και τα Γιάννενα έχει ένα πολυπολιτισμικό παρελθόν με τη συνύπαρξη πολλών εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων διαμέσου των αιώνων. Επομένως, ο κ. Μπουτάρης άνοιξε έναν δρόμο τον οποίο εμείς οφείλουμε να τον συνεχίσουμε και να τον προσαρμόσουμε στις δικές μας ιδιαιτερότητες. Αυτό είναι αυτό που επανειλημμένα έχουμε μιλήσει για την προγραμματισμένη εξωστρέφεια αυτής της πόλης, ώστε να αποκτήσει και αυτή τη θέση που της αξίζει στην ευρύτερη περιοχή. Η διπλωματία των πόλεων ήταν ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα του κυρίου Μπουτάρη και νομίζω ότι είναι πραγματικά εκεί που πρέπει να σταθούμε, ώστε πραγματικά η πόλη αυτή να αποκτήσει οργανική σύνδεση με πρωτεύουσες και πόλεις, πρώτα των γειτονικών μας κρατών, αλλά και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πόλεων.